Τι ακριβώς θα γίνει με τους υπέρογους λογαριασμούς ρεύματος που, από ό,τι φαίνεται, οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, όλοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Βγήκε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, και είπε ότι θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα για όλους με οριζόντιες μειώσεις. Και μείνε εκεί υπό την έννοια, αγαπητή Ρούλα, ότι είναι ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, τις οποίες, εάν δεν τις δούμε και δεν τις ακούσουμε καλύτερα από τα χείλη του ιδίου του Πρωθυπουργού, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Ωστόσο, ο κύριος Οικονόμου αυτό που είπε είναι ότι από 1η Ιουνίου θα υπάρχουν πλέον οριζόντιες μειώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους έτσι όπως πρέπει να τις αποπληρώνουν. Υπάρχει βίντεο να τον δούμε, ή θες να συνεχίσω λέγοντας? Πάμε να δούμε το τι είπε ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να σας πω το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην αγορά ρεύματος είναι αρκετά πολύπλοκος. Ναι. Είναι μια αγορά με πολύ μεγάλες στρεβλώσεις, δύσκολο να εξηγηθεί και να κατανοηθεί μέσα σε 2-3 λεπτά. Και πολύ περισσότερο από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί. Αυτό που απασχολεί τον κόσμο είναι να πληρώνει μικρότερους λογαριασμούς και για ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Η παρέμβαση που θα κάνουμε προφανώς θα έχει αντανάκλαση και στη ρήτρα αναπροσαρμογής, από την ώρα που η ρήτρα επηρεάζει καταλυτικά τη διαμόρφωση του ελληνικού. Μα είναι περισσότερη η ρήτρα από τον λογαριασμό, αυτό λέμε. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι η παρέμβαση που θα κάνουμε θα έχει ως αποτέλεσμα όλοι να πληρώνουν το ρεύμα πολύ φθηνότερα σε σχέση με την τιμή που το πληρώνανε από την ώρα που άρχισαν οι αυξήσεις και μετά. Η τιμή της χοντρικής είναι ένα θέμα. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο δεν είναι πώς διαμορφώνει τη τιμή της χοντρικής, είναι πώς διαμορφώνει τη τιμή της λιανικής. Σωστά. Και εδώ, να μην ξανανοίξουμε πάλι αυτή τη συζήτηση, την είχαμε κάνει και το προηγούμενο διάστημα. Παρά τις υπερβολικές αυξήσεις, αυτό περισσότερο καταδεικνύει το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, είναι πανευρωπαϊκό. Στην τιμή της λιανικής, με αυτές τις μεγάλες αυξήσεις, με αυτές τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο κόσμος, στο μέσο όρο η Ελλάδα στην τιμή της λιανικής ήταν κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι με την παρέμβαση που θα κάνουμε, ο κόσμος θα δει πολύ μικρότερους λογαριασμούς από αυτούς που βλέπει το τελευταίο διάστημα. Αυτό είναι το περίγραμμα και αυτά που μπορώ να σας πω τώρα. Γίνονται συνεχείς συσκέψεις έτσι ώστε να προσδιοριστεί ακριβώς το ύψος, το χρηματικό και το οικονομικό της παρέμβασης. Δεν θα είναι λίγα χρήματα, θα είναι όμως χρήματα τα οποία αγγίζουν τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κοινωνία δεν αντέχει. Ο λόγος για τον οποίο η παρέμβαση αυτή έρχεται τώρα, διότι ένα εύλογο ερώτημα που θα πούν οι τηλεθεατές σας, που θα πει ο κόσμος, θα είναι: καλά ρε παιδιά, έχουμε πληρώσει ήδη 2-3 λογαριασμούς πολύ ψηλούς μέχρι τώρα. Η απάντηση είναι ότι μια τέτοια είδους παρέμβαση που θα περιλέμβανε όλους και όχι μόνο μέχρι τις 300 κιλοβατόρες, απαιτούσε πόρους αλλά και μηχανισμό. Άρα να καταλάβουμε, Υπουργέ, να καταλάβουμε, εσείς θα το κάνετε ανεξάρτητα, από αυτό που θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πολλοί λένε ότι περιμένετε μια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς δηλαδή θα κινηθείτε ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς μέσα στα πλαίσια των συζητήσεων και των κινήσεων που έχουν οριοθετηθεί ότι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαπιστώνουμε όμως όλοι ότι η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που απαιτούν οι συνθήκες και που θέλει και ο κόσμος. Εμείς θα προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το σχέδιό μας. Το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή γρήγορα, νομίζω από τον Ιούνιο, χοντρικά μέσα στον Ιούνιο κάποια στιγμή. Και από εκεί και πέρα, αυτά που περιμένουμε και συνεχίζουμε να επιδιώκουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια παράλληλη διαδικασία. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Ελπίζουμε τουλάχιστον να γίνουν και πράξη αυτά που είπε ο κύριος Οικονόμου. Γιατί έχουμε και κάτι άλλο, Ρούλα, στη μέση, το οποίο δεν προλάβαμε ίσως να ακούσουμε και είναι πολύ σημαντικό. Είναι οι διακοπές ρεύματος. Οι διακοπές ρεύματος είναι επίσης, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, που απασχολούν τους πολίτες. Όταν λέμε για διακοπές ρεύματος, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές ότι εννοούμε ότι κόβουν το ρεύμα σε κάποιους. Έτσι, όχι ότι γίνεται διακοπή ρεύματος. Όχι, μιλάμε για τις διακοπές ρεύματος, τις οποίες κάνουν σε εκπρόθεσμους λογαριασμούς η ΔΕΗ και οι υπόλοιπες φυσικά εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Οικονόμου είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης αλλά και το πνεύμα των παροχών που θα έρθουν και πάντως σίγουρα της ΔΕΗ είναι να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες για να μην μένει κανένας χωρίς ρεύμα. Είναι δύσκολο, λέει, να απαντήσει κανείς σε ερωτήσεις γενικές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση έκανε και θα εξακολουθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να μην κόβεται το ρεύμα.
ενώ σημείωσε ότι το 17 και το 18 είχαμε περισσότερες διακοπές ρεύματος από ότι σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια να λυθεί και το πρόβλημα και να μην υπάρχει ούτε φουσκωμένοι λογαριασμοί, ούτε φυσικά οι διακοπές ρεύματος στους πολίτες.